Καλώς τους. Καλώς ήλθατε. Έχουμε μπει εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά αρχίσαμε το πρωί, 2 ώρες, στο ραδιόφωνο, πρώτο πρόγραμμα, 97,2, 8 με 10. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση. 2 εκπομπές καθημερινά, μία ραδιοφωνική και μία τηλεοπτική. Μας τιμάει η παρουσία σας και να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε το νησί μας και ολόκληρο τον κόσμο μέσω δορυφόρου. Πρώτο μας θέμα. Τα χρόνια πολλά μας σε μία γυναίκα που αγαπάμε ιδιαίτερα και έναν άνθρωπο που γνωρίζετε όλοι σας κατά τις δεκαετίες του 70 και του 80 και του 90 όταν βρισκόταν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και εργαζόταν. Σήμερα έχει τα γενέθλια της αγαπητή κυρία Φρίνη Παπαδοπούλου. Χρόνια λοιπόν πολλά αγαπητή μας Φρίνη. Και τι κάναμε. Βρήκαμε ένα οπτικό υπέροχο αρχαιακό υλικό το οποίο θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Θα θυμηθούμε μαζί. Θα πάμε πρώτα στο 1975, στα στούτιο εδώ της τηλεοράσεως, η ιστορική εκπομπή «Απόψε μαζί μας», που παρουσίαζε η αγαπητή κυρία Φρίνη και φιλοξένησε όλους τους μεγάλους μετέπειτα δημιουργούς, που ως τότε είτε έκαναν το ξεκίνημά τους, είτε είχαν ήδη καταξιωθεί. Τα σκηνικά λιτά θα το παρακολουθήσετε και θα το δείτε, όπως άρμοζε βέβαια και στην τραγωδία της Κύπρου λίγους μήνες νωρίτερα με την τουρκική εισβολή του 1974. Χρόνια πολλά στην αγαπητή μας κυρία Φρίνη Παπαδοπούλου και κάθε καλό από καρδιάς. Καλησπέρα σας. Το απόψινό μας πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην τελευταία δουλειά του συμπατριώτη μας συνθέτη Γιώργου Κοτσόνη με τίτλο «Η κυρά των Αμπελιών» από την ομώνυμη ποιητική σύνθεση του Γιάννη Ρίτσου. Γιώργο, πώς έτυχε να συνεργαστείς με τον Ρίτσο? Γνώριζα την κυρά των Αμπελιών από παλιότερα και πάντα την συνδύαζα με την Κύπρο. Έτσι το Νιόβρη του 73 ζήτησα και γνώρισα τον Ρίτσο, μιλήσαμε μαζί, του είπα τα σχέδια μου για την κυρά των Αμπελιών και συμφωνήσαμε να την μελοποιήσω. Το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε απόψε. Και έτσι η μελοποίηση έγινε με την άδεια του Γιάννη Ρίτσου. Οπωσδήποτε. Εσύ Κώστα, πώς έχεις δει την καινούργια σου αυτή συνεργασία με τον Κοτσόνη και ειδικά που έγινε πάνω σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου? Πιστεύω πως η γνωριμία μου με τον Γιώργο Κοτσόνη ήταν μια από τις καλές στιγμές της ζωής μου. Μια άλλη πολύ πιο ωραία στιγμή νομίζω ότι είναι η κυρά των Αμπελιών. Κυρά των Αμπελιών που σ' είδαμε πίσω από το δίχτυ του Πευκόδα σου να συγυρίζεις με το χάραμα τα σπίτια των Αϊτών και των Τσοπάνων. Να συγυρίζεις με το χάραμα τα σπίτια των Αϊτών και των Τσοπάνων. Θα παραμείνουμε στην αγαπητή κυρία Φρίνη Παπαδοπούλου. Θα παρακολουθήσουμε ακόμη ένα απόσπασμα από αυτή την υπέροχη εκπομπή απόψε μαζί μας, της δεκαετίας του 1970. Άννα Βύση, Κώστας Τουρνάς, Ρόπερτ Ουίλιαμς, Δάκης, Άννα και Λία Βύση, όταν η αγαπητή κυρία Φρίνη τις δύο τελευταίες τις αποχαιρετούσε λίγους μήνες πριν αυτές αναχωρήσουν για την Αθήνα, για τη μουσική τους καριέρα. Χρόνια πολλά, αγαπητή μου κυρία Φρίνη, να συνεχίσετε να προσφέρετε κάθε φορά με επαγγελματισμό αγάπη και δοτικότητα. Ρημάξαν τα πληθόκτιστα τα σπίτια μας. Χαλάσαν τα παλάτια της χαράς.
Τόσες φορές μια ανάσα έχω πάρει για να κάνω αρχή που θα αντέξει. Φύγες σταγόνες κλεμμένης αγάπης μου πουλήσανε χτες. Αλλάξαν τη σκέψη μου, μ' άλλαξαν ρούχα να κοίταν θες να πιστέψεις. Ακούσαμε το My Reason που είναι και πρώτο στον τελευταίο σου δίσκο, Δάκη, τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Ρούσου. Το είναι πιο καλά του Αλφα Χρυσοβέργης. Αλέκος Χρυσοβέργης. Είναι ένας νέος συνθέτης, πολύ μεγάλο ταλέντο. Mm-hmm. Και βλέπω ακόμα εδώ και άλλες τελευταίες επιτυχίες, όπως είναι η Περιπέτεια, το Drinking Drinking Man, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Ρούσου, που τραγουδάει και η Μαρινέλα. Ναι. Το War I Never Wanted. Το Αλεκέν, τον Ντανιέλ Τζεράρ και πολλά άλλα. Ποιο θα ακολουθήσει τώρα από όλα αυτά? Ακολουθεί το Un Grande Amore Niente Più. Είναι αυτό που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Και σημαίνει στα ελληνικά. Ένας μεγάλος έρωτας και τίποτα άλλο. Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia e sopra i mobili di casa mia qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Είναι φυσικό τα αισθήματα να είναι ανάμεικτα. Και δεν μου λέτε, η συνεργασία σας θα συνεχίσει εκεί στην Αθήνα? Τις ελεύθερες μας. Έτσι όπως σας έχουμε εμείς τουλάχιστον πρωτογνωρίσει. Τις ελεύθερες σας ώρες. Ναι, αν υπάρχουν ελεύθερες ώρες. Θα ήθελα τα νέα σας να μην τα μαθαίνουμε μόνο από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Ναι, οπωσδήποτε θα σας γράψω. Να μας ενημερώνετε εσείς ίδιες. Δεν έχω τίποτα άλλο εδώ να προσθέσω παρά καλό ταξίδι και κάθε μελλοντική επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα σας πάμε τώρα στο 1975, όταν ο παγκοσμίου φήμης Μίκης Θεοδωράκης επισκέφθηκε την Κύπρο για μια σειρά συναυλιών υπέρ των προσφύγων μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την κατοχή. Η αγαπητή μας κυρία Φρίνη τους φιλοξένησε εδώ, στα ίδια ιστορικά τηλεοπτικά στούτιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Καλησπέρα σας. Για τους καλλιτέχνες που φιλοξενούμε απόψε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, πολλές συστάσεις. Μόνο πολλά ευχαριστώ για τις συναυλίες τους υπέρ των προσφύγων. Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Αντώνης Καλογιάννης. Τους καλωσορίζουμε φίλοι μας και στη δική μας εκπομπή. Απόψε μαζί μας, με πολύ χαρά και συγκίνηση. Στα θλιβερά τραγούδια τους γυρίκανε πουλιά. Σε κάποιους άλλους ουρανούς που λάμπει ξένος ήλιος. Την οίκο μαύρη ποταμή που τρέχουνε στη θάλασσα. Την οίκο μαύρη ποταμή που τρέχουνε στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και για τις συναυλίες σας και για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εδώ στο στούτιό μας και τραγουδάτε μαζί με το γιο σας. Άλλη μια προσφορά για τον κυπριακό λαό. Αντώνη, εσύ τόλμησες κάτι σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ επικίνδυνη εποχή. Δηλαδή, ενώ ούτε κουβέντα γινόταν στην Ελλάδα για τον Μίκη και τη μουσική του, εσύ βγήκες από την Ελλάδα, τον βρήκες και συνεργάστηκες μαζί του. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Αυτά συνέβησαν όλα το 1967, συγκεκριμένα τον Ιούνιο, όταν με την πρώτη μέρα του πραξικοπήματος ο Μίκης πέρασε στην παρανομία, από όπου λάβαμε και ένα μήνυμά του που μας έλεγε να φύγουμε στο εξωτερικό για να δώσουμε τη μουσική αυτή και να κάνουμε
το θέμα της Ελλάδας ζωντανό, επίκαιρο, τραγουδώντας το πάντα. Έφυγα πρώτα εγώ, πήγα στο Παρίσι, μετά ήρθε η Μαρία Φαραντούρη με όλο το συγκρότημα, με το Γιάννη το Διζήλη επικεφαλής. Από όπου αρχίσαμε και δίναμε συναυλίες, ξεκινώντας από το Λονδίνο, μετά σε όλο τον κόσμο. Και είχατε εντελώς αψηφίσει όλες τις επιπτώσεις που τυχόν θα υπήρχαν εις βάρος σας, ναι. Ήμασταν βέβαιοι ότι το χρέος του κάθε Έλληνα τότε θα ήταν να βγει να τραγουδήσει. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις, θα παραπάμε στο καιρό, με το καιρό, με τη βροχή, το αίμα πίζει στην πληγή. Η αγαπητή κυρία Φρύνη υπηρέτησε με συνέπεια, επαγγελματισμό και τελειότητα και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και στις απευθείας μεταδόσεις κατά καιρούς, πέραν βέβαια και από τη ραδιοφωνική της θητεία και σε εκπομπές και σε δελτία ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα. Από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο και το επόμενο βίντεο, ολοκληρώνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στην ίδια, στην οποία ευχόμαστε από καρδιάς κάθε καλό, ευχόμενη υγεία, δύναμη και δοτικότητα, όπως την χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα. Χρόνια πολλά, αγαπητή μας κυρία Φρύνη. Καλησπέρα σας. Από σήμερα η τηλεόραση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου εγκαινιάζει έγχρωμη μετάδοση όλων των προγραμμάτων, εκτός εκείνων που έγιναν στο παρελθόν. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρόγραμμα των επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού και του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου σε νοσοκομεία και βαγή ιδρύματα με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέννων. Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος θα επισκεφθούν στις 10 το πρωί το νοσοκομείο Λευκουσίας και ακολούθως το Μέλαθρο Ευγυρίας, το Δημοτικό Γυροκομείο και το Ψυχιατρικό Ίδρυμα. Την επομένη των Χριστουγέννων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί στις 11 το πρωί το νοσοκομείο Κυπερούντας. Θα παρακολουθήσετε τώρα ένα ειδικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει αποτελέσματα των εκλογών, ρεπορτάζ και άλλα στοιχεία για τις εκλογές. Η εκπομπή θα παραταθεί και μετά τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα σας. Έγιναν σήμερα βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι οι τέταρτες εκλογές που γίνονται στην Κύπρο από την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το 1960. Καλησπέρα σας. Από εδώ στο Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών στη Λευκωσία, από όπου σας μιλώ, θα σας μεταδίδω κατά διαστήματα τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις σημερινές βουλευτικές και για τις 6 εκλογικές περιφέρειες, καθώς και πανκυπρίως, μαζί με τη Φρύνη Παπαδοπούλου. Yes. Τα αποτελέσματα καταγράφονται πάνω σε ειδικά έντυπα και ακολούθως θα δίδονται σε εμάς για να σας τα μεταδίδουμε. Όμως, περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα σας μεταδίδουμε τα αποτελέσματα από την Φρύνη Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Υπάρχει εδώ ένας μεγάλος πίνακας πάνω στον οποίο ευρίσκονται 6 πινακίδες. 6 διαφορετικά χρώματα, ένα για κάθε εκλογική περιφέρεια σύμφωνα με το χρώμα του ψηφοδελτίου της εκλογικής περιφέρειας που αντιπροσωπεύει. Επίσης υπάρχει και μια 7η πινακίδα, ανεξάρτητη, διαφορετικού χρώματος για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα πανκυπρίως. Και αυτά για όσους διαθέτουν έγχρωμες συσκευές. Η εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, παραδείγματος χάρη, έχει χρώμα λευκό. Η εκλογική περιφέρεια Λεμεσού έχει χρώμα κίτρινο και ούτω καθεξής.
Πάνω σε κάθε πινακίδα αναγράφονται και τα 7 κόμματα, καθώς και μεμονωμένοι υποψήφοι όπου υπάρχουν. Απέναντι από κάθε κόμμα θα αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνει το κόμμα, καθώς και η ποσοστιαία αναλογία. Αυτά από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο. Θα παραμείνουμε στο χθες για να έρθουμε σιγά σιγά στο σήμερα με το επόμενο μας θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας. Ένας μουσικός με ταλέντο αντάξιος των ευρωπαϊκών. Ένας ανδιαφυσβήτητα μουσικός, ο οποίος πέραν από το ταλέντο και τις γνώσεις του, όντως και όντας πρωτοπόρος στη μουσική που έφτιαχνε, βρισκόταν πάντα μπροστά από τα μουσικά ρεύματα της εποχής του και μας προσέφερε τραγούδια σταθμούς. Θα το διαπιστώσετε και εσείς στη συνέχεια. Υπηρέτησε και εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για αρκετά χρόνια και μάλιστα πρωτοστάτησε και στην αρχή και στο ξεκίνημα του τρίτου προγράμματος, όπου μέχρι και σήμερα είναι πρώτο στις καρδιές σας. Κυρίες και κύριοι, μας έρχεται σήμερα, αφού διένυσε μία διαδρομή από την Κύπρο μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πίσω, να καταλήγει στο χωριό Θελέτρα της όμορφης Πάφου, για να ξεκουραστεί και να ησυχάσει από όλα και από όλους. Μετά από τόσες δεκαετίες προσφοράς μουσικής, ένας άνθρωπος ο οποίος γέμιζε τεράστιες δισκοθήκες εδώ στο νησί, όπως η Vips, αν την θυμάστε, και πολλές άλλες. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο αγαπητός κύριος Κιμ Νικολάου, συνθέτης και μουσικός παραγωγός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, τέλος. Αν τις θυμάστε. Εννοείς τις δισκοθήκες, αν τις θυμάστε. Νομίζω ότι με κάλεσε σήμερα λόγω ήταν γενέθλια της Φρίνης, που της λέω και εγώ Happy Birthday, Φρίνη, αν ακούς. Ήταν η πρώτη που έφερα το δίσκο Γυράκι Παπαγάλος για να το ακούσει και να. Και μου λέει, είναι τα φαΐνε τούτο. Μάλιστα. Όπως και όλα αυτά τα clips που έδειξες είναι υπέροχα. Θυμούμε τα όλα σαν να ήταν χτες. Μα τα έζησες και εδώ. Δεν τα έζησα ακριβώς εδώ. Με αυτή την έννοια. Ναι, με την έννοια. Ότι πηγαίνοντας, έρχοντας εδώ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθες στο ΡΙΚ, Κιμ. Πιστεύω θα ήταν το 80. Τέσσερα, νομίζω. Ήταν αυτή η περίοδος κάποια από αυτά τα βίντεο που δείξαμε. Άρα τα είχες από πρώτο χέρι εδώ. Ναι. Ωστόσο, εσύ ήσουν στο ραδιοφωνικό κομμάτι. Ναι. Πρώτα στο δεύτερο πρόγραμμα, έτσι. Άρχισα στο δεύτερο με την Αστούλα Σαμουήλ. Μάλιστα. Που ήταν η υπεύθυνη για το υπεύθυνη για το δεύτερο πρόγραμμα και στη συνέχεια στο τρίτο. Ναι, όταν ήρθε το τρίτο, αυτό ήταν μεγάλη αλλαγή. Μάλιστα. Και ένα δυνατό δίδυμο τότε στη συνέχεια στο τρίτο ήταν ο Κιμ και ο Μάικ. Και ο Κιμ και ο Μάικ και είχαμε και τη μασκότα τον Μαου Μαου. Μάλιστα. Αν σου πει κανένα δύο Μαου. Όμορφες εποχές. Πολύ ωραία. Ναι. Όμορφες αναμνήσεις. Ναι, πράγματι. Δεν το αλλάσουμε τίποτε. Ναι. Πάμε στο φωτογραφικό υλικό, η καλή συνέντευξη στο Κοντρόλ. Έχει την καλοσύνη. Και πάμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία του αγαπητού κυρίου Κιμ, ο οποίος είναι στο στούτιο του τρίτου προγράμματος. Μάλιστα, στο τρίτο, αυτό είναι. Μάλιστα. Και λόγω του Μάου Μάου έρχομουν στο στούτιο με δαχτυλίδι εδώ στη μύτη. Μάλιστα. Ο Μάου Μάου, αυτή η μασκότα ήταν τον Ζουλού. Της Αφρικανικής Ηπείρου. Ήταν ένας ήχος, αλλά όπως 4-5 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Και ό,τι του έλεγες, σου απάνταν το ίδιο. Μάλιστα. Όπως και αγαπητή κυρία Φρίνη, διατηρούσε το απόψε μαζί μας εκείνη τη μασκότ. Μάλιστα, ναι. Την τηλεοπτική. Ναι. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν εσένα στο τρίτο πρόγραμμα. Εδώ ο άιμνηστος Σταυρινίδης. Μάλιστα. Ο Σταυρινίδης, όπως θα δες τα κυπριακά του, έκανα τη ζωή του κάστανα. Όταν έρχεται μέσα στο πρόγραμμα να αρχίσει το δικό του, είδα μετά από το δικό μας, άλλασα την κασέτα εισαγωγής του προγράμματος. Μάλιστα, ναι. Αυτός χαμπαρός, τσιλαντό, και άρχισε το πρόγραμμα πάλι του Μάκ και του Κιμ. Τράβω τα μαλλιά του. Κάνατε πλάκες, έτσι. Ήταν όμως μια περίοδος όπου ήταν μια αρχή ενός καινούριου ρεύματος. Ναι. Γιατί πέραν από το ότι πρωτοστάτησες μουσικά και θα δούμε στη συνέχεια και με το συγκρότημα και με την πορεία, τη μουσική και στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο το τρίτο πρόγραμμα ήταν η αρχή της
συνέχισης, αν θέλεις, της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ναι, 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 με ένα διαφορετικό ύφος και άκουσμα από τα κατεστημένα μιας κρατικής ραδιοφωνίας. Ναι, ναι, ναι. Ήταν διαφορετικά. Ναι. Ναι. Άρχισε το τρίτο και μετά έδωσε δρόμο για τους άλλους. Μάλιστα. Δίπλα ακριβώς η φωτογραφία με ποια κυρία είναι? Αυτή είναι μέλος του Black Box, υποτίθεται. Ήταν ένα μουσικό συγκρότημα από Ιταλία. Μάλιστα. Που χρησιμοποίησαν τη φωνή της Λιολίτας Holloway. Και λόγω του ότι αυτή είναι κομψή και μοντέλο και δεν είχε ιδέα να τραγουδήσει, δηλαδή ναι, δεν ξέρε να νόταν. Ήταν η εξωτερική εμφάνισή της. Μάλιστα. Μάλιστα. Η Λολέτα Holloway ήταν κάτι το άλλο, μα είχε φωνή. Μάλιστα. Και όταν συνδυάσεις και τα δύο λόγω marketing, έχεις επιτυχία. Σαφέστατα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα και με παραγωγούς και με δισκογραφικές εταιρείες. Πρωτοστάτησες και στη δημιουργία εδώ μια τέτοια, ναι, ναι, για την παραγωγή δίσκων, που δεν είναι εύκολο πράγμα σε ένα μικρό νησί, ναι, να υπάρχει δισκογραφική εταιρεία. Κάναμε τον πρώτο δίσκο της Θεανός. Μάλιστα. Την έχετε εδώ στο τρίτο. Την αγαπητή μας Θεανό Σταύρου, ναι, 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 την οποία και χαιρετάμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, αν έχετε την καλοσύνη. Σου έχουμε ένα καλό συνάδελφο, θέλει να σου πει ένα γεια. Σύνταξη. Πάμε παρακαλώ. Ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος, ο Ντένις Οπερατόπουλος, μουσικός παραγωγός και DJ. Ντένις μου, καλησπέρα. Ντένις. Χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Τι ωραίες εποχές, Ντένις. Αξέχαστες εποχές. Ναι. Οι εποχές που δεν ξανάρχονται. Oh, είναι those were the days, όπως λέει ο Κιμ. Those were the days, yeah. Ναι. Και ένα τρίτο πρόγραμμα και ένα δεύτερο όμως, έτσι, γιατί και το δεύτερο ήταν σημαντικό, το γεγονός ότι είχε και τα αγγλόφωνα προγράμματά του, άρα είχε και όλη αυτή την, ναι, νεολαία κοντά του πριν δημιουργηθεί το τρίτο, Ντένις. Ναι, μπράβο. Να πω κάτι για τον Κιμ, έτσι, για εισαγωγή. Ναι. Α, συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Εγώ γνώρισα τον Κιμ, ακούγαμε παλιά, ήρθε ένας DJ Αγγλοκύπριος στη VIPS. Μάλιστα. Έτσι ξεκινήσαμε εδώ, πάμε να ακούσουμε. Μένουμε στη VIPS, στη δισκοθήκη, χώρος μεγάλος, αρκετός κόσμος, μπαίνουμε και παίζει μουσική εντωμεταξύ, κανονικά. Βλέπουμε έναν τύπο εκεί, έτσι, παστόν τύπο, με το μαλλί. Ροκά. Ροκά, με τα ρούχα του. Και εντωμεταξύ είναι παίζει μουσική, κανονικά, και ενθουσιαστήκαμε τόσο όσο θα έπρεπε, αφού ήρθε κάποιος από την Αγγλία τώρα να μας παίξει μουσική να ακούσουμε. Διότι ο Κιμ είχε τα δικά του, το δικό του το ύφος, τα δικά του τα τραγούδια, τη μουσική. Και έτσι ήταν κάτι διαφορετικό. Και έτσι μπήκαμε. Μάλιστα. Πολλά ωραίος αυτός ο τύπος. Και ξεκινήσαμε. Αυτός είναι ο Κιμ Νικολάου. Ναι, ο οποίος γέμιζε τέτοιες δισκοθήκες. Όπως η VIPS. Μα μιλάμε για τεράστιους χώρους, έτσι. Σωστό. Και μιλάμε και για εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, που μαζεύονταν ή μάλλον στιβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο. Ήταν εκείνες εποχές που ήταν. Πού να πάμε, να πάμε VIPS απόψε. Όλοι έφευγαν. Εσχόλαιναν από άλλες δισκοθήκες και πήγαιναν στη VIPS για να κλείσει η ώρα 5-6 ο Κιμ το πρόγραμμα του. Μάλιστα. Το οποίο ήταν από τους μοναδικούς, νομίζω, όπως λέει ο ίδιος, που είχε βίντεο κλιπς τα τραγούδια που ακούγαμε από τους δίσκους, από πολύ τα βινήλια. Ναι. Και βέβαια πρωτοστάτησε σε πάρα πολλά θέματα. Πάντα ήταν μπροστά, ήταν μπροστά από την εποχή του. Ήταν πρωτοπόρος ο Κιμ. Είναι πρωτοπόρος. Δηλαδή, εγώ το γνώρισα από το δεύτερο του Ρικ. Ναι, για πες. Το 89 όταν πήρα δουλειά εδώ στο ραδιόφωνο. Ήρθες για πρώτη φορά, ναι. Και αυτός με τρέναρε στην κονσόλα για να μου δείξει πώς γίνεται, πώς δουλεύεις, ανάβει το φως, πρέπει να μιλήσεις, να σιωπήσεις, τι να ετοιμάσεις. Και έκαμε μου φάρσες. Μάλιστα. Πώς να ξεκινήσω, να σας πει ο ίδιος. Ναι, μας είπε ήδη τις φάρσες που έκανε στον αείμνηστο Σταυρινίδη. Κάθε φορά που τον ακολουθούσε, τον άλλαζε στο στούντιο και του έβαζε τα ίδια σήματα στα cartridges και έβαζε τα δικά του. Μία δυνατή φυσιογνωμία στο μουσικό χώρο, Ντένις μου, ο αγαπητός Κιμ. Και μία πορεία που είναι άγνωστη εντελώς στους περισσότερους από εμάς και εμένα τον ίδιο. Ευχαριστώ από καρδιάς την καλή συνάδελφο την Όλγα την Ιωάννου, η οποία εισηγήθηκε το θέμα σήμερα, όταν τον συνάντησε στην Θελέτρα που πήγε με τα δύο ή τρία άτομα. Δύο ή τρία άτομα είναι οι κάτοικοι της Θελέτρας. Δύο. Εσύ και η γυναίκα σου. Όχι, εντάξει. Εγώ και η γυναίκα μου
Είναι μία οικογένεια. Μία οικογένεια. Και άλλη μία οικογένεια από ένα άτομο. Είναι μία Αγγλίδα που κάθεται νομίζω 500-600 μέτρα πιο κάτω, δεν, ούτε καν την βλέπω. Άρα στο χωριό Θελέτρα σήμερα τρία άτομα κατοικούν. Ναι, ναι. Αν το βάλουμε. Yeah. Μάλιστα. Πώς ήταν αυτή η απόφαση μετά από τόση φασαρία μιας ολόκληρης ζωής να καταλήξει σε μία Θελέτρα με τρία άτομα μαζί με σένα? Ήταν συνείδητη η επιλογή? Ησυχία, ησυχία. Φεύγεις από το χάος. Πιθανόν ο Ντένις ή και εσείς, όταν είσαι συνέχεια με κόσμο ή όπως λες στις δισκοθήκες, όταν έρχονται 2.000 και σε βλέπουν και βγαίνεις έξω να πιεις έναν καφέ και κάθε λίγο άλλος έρχεται εκεί, με εκεί, με εκεί. Θέλεις να φύγεις, ναι. να μην πηγαίνεις πούποτε. Είναι ωραία να είσαι, ας πούμε, διάσημος, όπως είναι ωραία και ο τένις πρέπει να το έχει, αν πάει κάπου, ο τένις. Πολλά ωραία είναι το πράγμα. Ναι, αλλά υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται και η ιδιωτικότητα, ωραία. Η ησυχία. Και στη Θελέτρα δεν νομίζω να θέλει κανένας να έρθει να πει hello ή να με ερωτήσει. Ξέρεις πώς πού να σε βρει για να σε χαιρετήσει κιόλας. Ήταν καλή επιλογή να πάμε στη Θελέτρα. Πολύ καλά κάνατε. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Και μας αρέσει η Πάφο. Ναι, είμαι σίγουρος ότι το απολαμβάνετε. Θα δούμε και φωτογραφικό υλικό από το σπίτι. Η Πάφο είναι Θελέτρα. Κάτι το άλλο. Ντένις, ναι. Πρωτοστάτησε και σε μουσικά συγκροτήματα. Ναι, ξεκίνησε από την Αγγλία που ήταν τότε. Είχε και δικό του συγκρότημα στην κιθάρα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Παρακαλώ. 50 ευρώ του έδωσα το τένις να πει αυτά. Αν θέλει να συνεχίσει, δεν έχω άλλα λεφτά. Είναι λίγα, άμα ήταν 50 αποκλείεται να λέγε τόσα. Έλεγες τένις λοιπόν. Η ιστορία του Κιμ είναι μεγάλη ιστορία του Κιμ. Αφού ήταν, γεννήθηκε εδώ στην Κύπρο ο Κιμ, έφυγε πήγε Αγγλία που ήταν 5-6 χρόνων. Και ξεκίνησε εκεί σαν την καριέρα του. Ήταν το παιδί θαύμα από 14 χρόνων. Ήταν μέσα στα πράγματα, στη μουσική. Μάλιστα. 14 χρονών έγραψε τα πρώτα σου τραγούδια. Ναι, και η πρώτη μου ταινία. Και η πρώτη σου ταινία, πολύ σωστά. Ναι. Και βέβαια και σενάρια για διαφημίσεις. Ναι, βλέπω ναι, εδώ. Ναι. Μα δεν είναι εύκολο στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχεις αυτή την πρόσβαση. Όχι, όχι. Η ταινία μέχρι σήμερα είναι στο British Film Institute. Μάλιστα. Μάλιστα. Αποτελεί πλέον και ιστορικό γεγονός, αγαπητέ μου Κιμ. Στα 70 χρόνια. 70 χρονών σήμερα, αλλά δεν σου φαίνεται καθόλου. Γιατί όλη αυτή η μουσική που αναβλύζει από μέσα σου και η δημιουργία σε κρατάει γερά στα κύτταρα. Ή κάνω λάθος? Όχι, όχι. Είναι. Όταν πάει δουλειά, και η δουλειά δεν είναι δουλειά, είναι το χόμπι σου ή αυτό που σε ικανοποιεί. Και ο τένις συμφωνά, νομίζω, σου δίκαι λένε. Δεν σου φέρνει άγχος. Δεν ξυπνάς και να πεις, αχ, να πάω δουλειά. Ναι. Γιατί είναι αυτό που αγαπάς. Ναι, ναι. Και βέβαια βλέπω εδώ και τους Kim Style Teenage Revolution, που ήταν το δυνατότερο συγκρότημα, θα έλεγα, γι' αυτό που διήρκησε παραπάνω καιρό. Kim. Ναι, ναι. Η Kim Style TR πήγα μέχρι το 90 ή μπορεί και 96 και διαλύσαμε. Μάλιστα. Όμως όταν ήμουν στην Κύπρο, να αναφέρω, όταν ήμουν στην Κύπρο, λόγω του συγκρότημα δεν μπορούσε να μείνει συνέχεια. Μάλιστα. Συνεργάζομαι με έναν κυπριακό συγκρότημα που υπεύθυνος ήταν ο Τάκης Χατζιπαύλου και είχε συγκρότημα να τους ονομάζει Youngers. Μάλιστα. Και αυτή ήταν η αλήθεια να λέτε εκείνων των καιρών οι μόνοι που μπορούσαν να παίξουν τα μουσικά. Αναφέρεσαι στους Youngers, ναι. Δεν αναφέρθηκε στη χρονολογία. 1975. 75, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. 1975 τα μουσικά ακούσματα τόσο περιορισμένα, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο, και οι ευκαιρίες ανύπαρκτες, όχι λίγοστες, ανύπαρκτες. Και βέβαια και με μία περίοδο ενός έτους μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή. Μάλιστα, ναι, ναι. Έτσι. Όταν ήρθα, μίλησες για συναυλίες για πρόσφυγες και τα ήρθαμε για να κάνουμε συναυλίες για πρόσφυγες και συνεργάστηκα με τους Youngers για αυτόν το έργο, γιατί ήταν δύσκολη καιρή να φέρεις και να φέρεις μηχανήματα, όργανα, ξέρω και εγώ, να κάνεις τις συναυλίες. Και οι Youngers στάθηκαν δίπλα μου μέχρι το τέλος του συναυλίου. Και Ντένις δημιούργησε και στο Λονδίνο μια εταιρεία παραγωγής. Μαζί με έναν Βρετανό. Ναι, Barry McCloud. Μάλιστα. Το 1980. Μα και πάλι, τη δεκαετία του 80 δεν φτιάχνεις εύκολα δισκογραφικές εταιρείες. Και ειδήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μιλάμε για μεγάλα κεφάλαια, αλλά και μεγάλα συμφέροντα, Ντένις. Έτσι δεν είναι, Ντένις μου. Ναι, σε μένα... Ναι, ναι. Διότι την τέτοια εποχή ήταν δύσκολη. Υπήρχαν φτώχες. Ναι. Δεν υπήρχε το ρευστό. Βέβαια. Αυτοί που ξεκινούσαν ήταν δύσκολο να μπουν στον κύκλο, να μπουν στα μέσα. Πρέπει να ξέρεις κόσμο, ναι. Να είσαι σε μια γλύκα. Και ήταν δύσκολο να βγουν έξω. Και πολύ πιο εύκολο ίσως όταν οι ξένοι εντόπιζαν το ταλέντο. Και συγκεκριμένη ναι. Περίπτωση στον Κιμ, αντιλαμβάνομαι. Ναι, έπρεπε να γνωρίζεις κόσμο, δηλαδή για να έρθουν να ακούσουν την μπάντα σου. Για να έχεις κάτι στο χέρι. Ναι, πολύ σωστά. Και βέβαια από εκεί η πορεία συνεχίστηκε, Κιμ. Και με δισκογραφικές εταιρείες και με συγγραφή τραγουδιών και με συγκροτήματα και με, αν θέλεις, καθοδήγηση νεότερων τραγουδιστών ή ανθρώπων που ήθελαν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο, που είναι και πολύ δύσκολος, ή κάνω λάθος. Είναι πολύ δύσκολος, πολύ δύσκολος. Ναι. Έχει η Κύπρος μας έχει αρκετά ταλέντα. Δηλαδή μιλούμε πάρα πολλά ταλέντα. Ναι. Για ένα νησί υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε σύγκριση με τον πληθυσμό του, τα ταλέντα είναι πολλά. Ναι, ναι είναι πολλά. Και όταν τους πλησιάζεις και τους λέεις, έχεις ταλέντο εσύ, you know, ναι. Να έρθεις να σε ηχογραφήσω. Και το πρώτο, ένα από τα πρώτα λόγια που σου λένε είναι, πόσα να μου δώσεις. Α, αμέσως. Αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Άλλαξαν οι καιροί, αγαπητέ μου. Οκ, but για να γίνεις ένα-δύο, να πάει σε ένα-δύο σκαλιά παραπάνω από ό,τι είσαι, πρέπει να αλλάξει η ιδιοτροπία σου. Ναι, γίνεται, έρχεται ένας παραγωγός να σου πει... Να σου δώσει την ευκαιρία. Ναι, και να τους πληρώσω εγώ. Ναι, πολύ σωστά. Εσύ αντιμετώπισες τέτοιου είδους συμπεριφορές αντίστροφα. Δηλαδή, στην πορεία σου, όταν ήθελες να δημιουργήσεις, βρίσκες ανθρώπους δύσκολους που σας έκαναν ίσως δυσκολότερη την προσπάθεια και ως συγκρότημα και ως μουσικός παραγωγός και ως τραγουδιστής. Ας πω την αλήθεια, εγώ ουδέποτε είδα δυσκολίες στο εξωτερικό. Στην Κύπρο υπάρχουν δυσκολίες, αρκετές. Ναι. Η Κύπρος έχει αυτό το πράγμα, δεν είναι το τι ξέρεις, μα ποιον ξέρεις ή ποιαν ξέρεις. Γελάει και ο Ντένις. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κιμ, Ντένις. Το θέμα όμως, σαν να πούμε το ΡΙΚ. Αν έλεγα δουλεύω στο ΡΙΚ, ναι. Η ερώτηση ήταν πώς και μπήκες μέσα, ποιον ξέρεις στο ΡΙΚ. Α, βάλιστα. Κανέναν ξέρω στο ΡΙΚ. Απλώς πήρα τηλέφωνο λόγω της κόρης μου της Μαρίνας, γιατί αν ήταν η Μαρίνα δεν θα ήμουν στο ΡΙΚ. Ναι. Μίλησα με κάποιον, με καλέσαν εδώ, έκανα το τι μου ζητήσασαι και με πήρασαν. Πώς συνέβαλε η κόρη σου Μαρίνα και για ποιο λόγο είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθες στο ΡΙΚ. Ιστορικό. Έκανα ένα τουρνέ στην Νορβηγία. Ναι. Και απλώς ήρθα για να δω την Μαρίνα. Εδώ στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Ναι, την κόρη σου. 7 χρονών ήταν. Ναι, τότε. Μείνε παπά, μείνε παπά. Λέω ότι Μαρίνα μου, τι να μείνω στην Κύπρο, να κάνω τι. Ναι. Όπως και ο Τόμι Βάντς στο BBC που μου έκανε την ίδια ερώτηση. Λαλή μου, πώς μπορείς και ζήσεις στην Κύπρο. Είσαι αυτό. Πώς, τι. Ναι, γιατί κάνοντας περιοδίες και τουρνέ σε όλη την Ευρώπη, συνεντεύξεις στο BBC και σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίου εμβέλειας, το να ακούει κάποιος ότι ζεις σε ένα μικρό νησί, πού να ακούσουν σήμερα ότι ζεις και στη Θελέτρα, να ξέρεις. Η οποία κατά τα άλλα είναι ένα πανέμορφο χωριό. Που λες everywhere, cut a long story short, γιατί η Μαρίνα, αν ήταν η Μαρίνα, δεν θα ήμουν στο ΡΙΚ. Μάλιστα. Και έτσι, λόγω της κόρης που σου ήθελε να μείνεις Κύπρο, έκανες αίτηση. Έδωσα τον λόγο μου, της λέω, ο μόνος τόπος που μπορώ να πάω να δουλέψω και αν είναι πιθανόν είναι στο ΡΙΚ. Ναι. Μα το είπα γιατί ήξερα ότι στο ΡΙΚ ήμουν blacklisted και τα τραγούδια μου δεν τα έπαιζασαι. Γιατί θεωρούνται ότι ήταν πολύ τολμηρά. Πολλά, προχωρημένα. Ναι, προχωρημένα, ναι. Σε σύγκριση με το εξωτερικό που δεν υπήρχε. Όμως η κόρη μου βρήκε το τηλέφωνο, έκαναμε την προσπάθεια. Και ΡΙΚ. Αυτό ήταν. Είδες, λοιπόν, Ντένις, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Φτάνει να το δοκιμάσει κάποιο. Προσκαλώ και τους δύο να παραμείνουμε και τους φίλους τηλεθεατές. Πάμε στο πρώτο βίντεο.
που μας επέστειλε ο αγαπητός Κι είναι ένα intro flashback. Δηλαδή, τι έκανε, έβαλε στη σειρά φωτογραφίες δικές του, δημοσιεύματα, με το συγκρότημα του, με τον ίδιο, με τις δισκοθήκες που γέμιζε και ούτω καθεξής. Και μας έκανε έτσι ένα γρήγορο medley. Να το δούμε, παρακαλώ, οι συνάδελφοι, στο control. Ένα ολόκληρο ταξίδι, Κιμ. Όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η αξιόλογη και θαυμαστή πορεία, η οποία σε τιμά και τιμά και το νησί, έστω και αν είναι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, θα έλεγα. Ντένις μου, ολοκληρώνοντας για να σε αποδεσμεύσω, γιατί υποσχέθηκα μόλις 10 λεπτά και σε κράτησα αρκετή ώρα και με συγχωρείς. Είναι η χαρά μου. Όταν είναι ο Κιμ, η ώρα περνάει. Έτσι, ναι, πολύ σωστά. Thank you. Πώς τον αποχαιρετάς? Ο αιώνιος έφηβος ο Κιμ. Και χτύπα ξύλο και άλλα τόσα χρόνια του χαρίσει ο Θεός. Αμήν. Και να είναι πάντα καλά. Δυνατός όπως πάντα, με το χαμόγελό του, να χαρίζει χαρά όπου και αν πάει. Ντένις μου, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου σήμερα και για την πάντοτε θετική σου ενέργεια και χαμόγελο όταν σου ζητήσουμε κάτι και τη βοήθειά σου. Σε χαιρετώ, Κιμ. Γεια χαρά. Να είσαι καλά. Friend. Γεια χαρά. Και πάμε, παρακαλώ, οι συνάδελφοι στο control, στο φωτογραφικό υλικό. Να το συνεχίσουμε. Γιατί είναι πολύ το ταξίδι. Τώρα, μια ολόκληρη ζωή δεν χωράει μέσα σε μια εκπομπή του Κιμ, αλλά πάμε, παρακαλώ, να συνεχίσουμε τις φωτογραφίες, αν έχετε την καλοσύνη. Μάλιστα. Και σε εξώφυλλα περιοδικών, ο Κιμ και ο Μάικ είναι εδώ. Ναι, και ο Μάικ. Και το σκυλάκι στη μέση ποιος είναι? Ο σκύλος μου, ο Γουφι. Μάλιστα. Τον έφερνα στο Ρικ. Μάλιστα. Μάλιστα. Προχωράμε. Και ήταν στο στούδιο. Μια απίθανη παρέα, ο Γουφι. Εδώ, Κιμ Νικολάου, ένας πολυτάλαντος μουσικός που τιμάει την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Wow. Έτσι, μιλάμε τώρα για δημοσιεύματα της δεκαετίας του 70 και του 80. Μάλιστα. Παρακαλώ, πάμε και στην επόμενη. Ναι, ελληνική εφημερίδα. Ελάτε. Εδώ είναι η Vips. Όχι, εδώ είναι η Μάλιπου. 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 Και εδώ είναι... Η Μάλιπου ήταν στην Λεμεσό. Ναι, έκαναμε στο πάρτιν του Τρίτου. Μάλιστα. Τα ζωντανά προγράμματα. Τα ζωντανά προγράμματα. Κοιτάτε κόσμο, ε. Ναι. Βέβαια, η Μάλιπου ήταν σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη Λεμεσό, για ολόκληρη την Κύπρο τότε. Ήταν μια εξαιρετική δισκοθήκη. Ήταν, μα η Vips ήταν πρώτη. Ναι, βέβαια, εντάξει. Σίγουρα. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ. Μάλιστα. Vips Disco. Vips, yeah. Μάλιστα. Έλατε. Και εδώ. Μαλιπού, close up. Ναι, ούτε η μία ούτε η άλλη δισκοθήκη υπάρχουν πια. Όχι. Έλατε. Πάμε και στην επόμενη. Μάλιστα. Bonnie M. Μάλιστα. Ήρθαν οι Bonnie M, έτσι. Μάλιστα, ναι. Φέραμε τους Bonnie M. Εσύ τους έφερες. Ναι, ναι. Το λες τόσο απλά. Ναι, ναι. Απλοί άνθρωποι. Πότε τους έφερες τους Bonnie M στην Κύπρο? Θα ήταν 85 ή 84. Μάλιστα. Μάλιστα. Ελάτε.
Να, και... ο κόσμος. Α, εδώ είναι το θρυλικό συγκρότημα, έτσι. Ναι. Kim Stein. Αυτό είναι, ναι, ήταν οι τελευταίοι φίλοι μου. Ήτανε, οι υπόλοιποι ήταν ξένοι. George. Ήταν ξένοι όλοι. Ναι. Από πού? Αγγλία. Α, ήταν Άγγλοι. Αγγλικό συγκρότημα. Αν εντάξει, ήμουν ο μόνος Κύπριος. But, ναι. At the end of the day, ο Cat Stevens ήταν Κύπριος και ο George Michael ήταν Κύπριος. So... Πολύ σωστά. Καμία αντίρρηση γι' αυτό. Πάμε και στην επόμενη. Είναι συνέχεια στο συγκρότημα. Εδώ. Να. Και ο τρόπος του ντυσίματος, όπου ήταν παράλληλος με τα άλλα μεγάλα συγκροτήματα ναι, της εποχής. Ναι, το Ισραήλ του 70. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Εσύ είσαι στο δεξιά, με την κιθάρα κατεβασμένη, ναι. Ναι, κατεβασμένη, μάλιστα. Μάλιστα, και τις μαύρες μπότες. Ελάτε. Εδώ, ένας πολυτάλαντος μουσικός που τιμά την Κύπρο και τον Ελληνισμό. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ το συγκρότημα... Αυτό είναι έξω από το Diana 4. Το κινηματογράφο. Ναι, που τώρα είναι και car park. Ναι, δυστυχώς. Ναι, θυμάμαι αυτά τα σινεμά, εγώ τα έφτασα. Ναι, 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 ναι. Έχουμε καμιά 15 χρόνια διαφορά στην ηλικία μόλις. Wow. Ας είσαι στα 70, άμα αφαιρέσετε τα 15, θα βρείτε τα 55. Τώρα ρωτήσω τη γυναίκα μου, γιατί στα αριθμητική δεν είναι. Δεν σου συμφέρει. Το Kim Style TR βρήκε έδαφος στην Κύπρο. Μεταφερθήκατε εδώ για παρουσία, ως βάση. Ήρθαμε για λίγο καιρό, ναι. Ήρθαμε και σε ένα σημείο που αναγκαστήκαμε οι υπόλοιποι να πάμε πίσω στην Αγγλία, γιατί όταν ήρθαμε πέθανε ο Μακάριος. Μάλιστα. Μάλιστα, το 77. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ το συγκρότημα, το θρυλικό και το ντύσιμό σας και το βάψιμό σας. Ήταν καθαρά ροκ η εποχή rock, τότε. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ ο ντράμερ σας. Αυτός είναι ο Noel, ο drummer. Yeah. Τις τρέχω λίγο γρήγορα γιατί θέλω να φτάσουμε μέχρι τη Θελέτρα που κάθεσαι στη βεράντα και βλέπεις το απόλυτο ησυχία και μηδέν. Και τραγουδάς μόνος σου και σ' ακούνε τα πουλιά, τα δέντρα, η φύση. Προχωράμε, ελάτε. Συναυλίες με το συγκρότημα και εσύ εδώ. Ναι. Άλιστα. Με ελάτε. Καπέλο. Και εδώ προχωράμε, παρακαλώ. Η πορεία, η μουσική και όχι μόνο του αγαπητού Kim. Παπαγάλος. Μάλιστα. Στο στούντιο. Μάλιστα. Ελάτε. Και εδώ, Kim Nicolaou τραγουδάει την Κύπρο. Το αίμα νερό δεν γίνεται και οι ρίζες δεν ξηραίνονται. Μετά το 1974, έτσι. Και ναι. Πολέμησες και στην πρώτη και στη δεύτερη τουρκική εισβολή, Kim. Ναι, ναι. Ως εθελοντής. Ναι, ναι. Ήμουν στην ομορφίτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ, Λεβέντης. Εδώ, πόσο χρόνο ήσουν? Δεν έχω ιδέα. Δεν θα ήσουν πάνω από 20 και κάτι. Εδώ πρέπει να ήταν στη Λεμεσόν που φαντάζομαι θα ήταν 25, το... 30? Το 77, 78... I can't remember. Γεννηθείς πότε, η χρονολογία σου που γεννήθηκες πριν. 52, είμαι του 52. Το 52 στο 72, 20 και άλλα 5 χρόνια, 25. Δεν τα σημείωσα αυτά πριν αυτό. Τα σημείωσα εγώ τώρα. Ελάτε, Kim Style in Concert. Συνεχίζονται οι συναυλίες. Smash New Album, εδώ. Η κυκλοφορία των άλμπουμ σας και η παρουσία σας. Μάλιστα, παραχωρήστε. Εδώ η Κλαούτια, Κέτσχερ Κιθά. Αυτό ήταν που ήμουν στο τρίτο. Μάλιστα. Και έκανα και φάρσες. Μάλιστα. Τηλεφώνου live. Εδώ κάποιος μου είπε ότι η Κλώτια ήταν ναι. από τη σχολή τυφλών. Μάλιστα. Και έθελε κιθάρα για να μάθει κιθάρα. Παίρνω τον Chris Radio Vision γύρω των καιρών, τηλέφωνο live τώρα, στο τρίτο. Mm-hmm. Και του λέω, Chris, είναι η τυχερή σου μέρα. Αχ, Παναγία μου, λέει ο Chris, γιατί έξερε ότι έκανα... Και κατάλαβε ότι ήσουν εσύ. Του λέω, Chris μου, εσύ θα δωρήσεις μια κιθάρα μάλιστα. για καλό σκοπό και εγώ το χρόνο μου για τα μαθήματα. Και έτσι γίνηκε. Α, και τις δίδαξες εσύ, δεν γίνονται κιθά. Αυτά σήμερα. Ναι, όχι, δεν γίνονται, όχι. Ελάτε, προχωράμε. Πάμε να τρέξουμε λίγο τις φωτογραφίες. Και εδώ ιδρύθηκε η εταιρεία δίσκων για την προώθηση Κυπρίων καλλιτεχνών. Αυτό που προείπαμε. Μάλιστα. Προχωράμε, παρακαλώ. Και εδώ πληθώρα εφημερίδων και δημοσιευμάτων. Η Θιανό, wow. η δική μας, η Θιανό ναι, Σταύρου. Ναι, ναι, έκαναμε στο πρώτο της δίσκο. Το πρώτο της δίσκο. Η πρώτη εταιρεία δίσκων στην Κύπρο, η Θιανό δεξιά και η Θιανό σε δίσκο. Ελάτε. Και εδώ ο disc jockey met... Στην Νορβηγία είναι αυτό. Ναι, Gold Plate. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι μεταδιδόσασταν και ραδιοφωνικά από τα ραδιόφωνα ναι, και Νορβηγίας ναι, και BBC, ναι. και BBC του Λονδίνου. Και BBC, να το βλέπουμε εδώ.
το νορβηγικό ραδιόφωνο στα αριστερά. Α, ναι, αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Και τα συμβόλαια που είχατε. Μα μιλάμε για δύσκολες εποχές. 1988 βλέπω. Δύσκολες, καλά λεφτά, λίγες οι ώρες. Ελάτε και στην επόμενη. Άλλα συμβόλαια βλέπω εδώ. Μάλιστα. Εδώ DJ είναι το BBC. Association. Μάλιστα. Έλατε. Και εδώ. Filming. Ναι, ναι. Που το περιβόητο film. Το οποίο έμεινε καταχωρημένο πια στην ιστορία. Hired Fired ονομάζεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Κιμ τραγουδάει για τα προσφυγόπουλά μας. Προχωρήστε. Okay. Τραγουδάει στην Αγγλική σχολή για τα προσφυγόπουλα. Σήμερα η συναυλία του Κιμ Νικολάου. Έλατε. Εδώ. Ράδιο Πάφος. Ράδιο Πάφος πια, όταν προχώρησες κατά εκεί, μεριές, φεύγοντας από το τρίτο πρόγραμμα. Μάλιστα. Προχωράμε. Μάλιστα. Εδώ είναι το πώς πωλείται πλέον ο δίσκος σου, το τραγούδι σου, το City Single. Αν κάποιος έχει copy του Lady and the Parrot, μάλιστα, το Kim Style. Του Kim Style αξίζει τώρα 500 ευρώ, είναι στο ίντερνετ. Μάλιστα. Discogs, είναι περιζήτητο. Το Ghetto Children πάει για περίπου 80 δολάρια τώρα και θα ξανακυκλοφορήσει φέτος, σε λίγους μήνες, με μια δισκογραφική εταιρεία στην Αγγλία θα το ξανακυκλοφορήσει. Άρα ήρθαν σε συνεννόηση με σένα για να γίνει αυτό. Ναι, υπογράψαμε τα συμβόλαια. Συνεχίζεις, ακάθεκτος. Τι σημασία αν είσαι στη Θελέτρα με ακόμη δύο ανθρώπους, σύνολο τρεις. Η δουλειά συνεχίζεται, έτσι. Προχωράμε, ελάτε παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Εδώ. Α, ο φίλος μου ο Τάγκης, που is my pro, μου έδωσε το δίσκο που του έχω δώσει το 1975 ως δώρο. Και το κράτησε, έτσι, και το κράτησε και έχει το original εξώφυλλο πάνω με τους Youngers. Αυτό κάνει 500 ευρώ σήμερα. Ναι, εγώ συλλεκτικό. Δεν είχα copy. Μάλιστα. Δικός μου δίσκος και δεν είχα copy. Έλατε. Να τη Θελέτρα. Εδώ μένει πια. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με BBC. Έκανε ταινίες. Ήταν το παιδί θαύμα 14 χρονών. Εδώ στη Θελέτρα. Η ησυχία, το ησυχαστήριο. Να το δούμε. Τι ωραία. Ναι, τι ωραία λες. Με τις όρνηθες μου. Να, ορίστε. Κάθεσε και βλέπει το απέραντο. Oh, yeah. Έτσι. Για να το δούμε. Παρακαλώ. Όχι, έχουμε κι άλλοι. Ελάτε, προχωρήστε. Έχουμε κι άλλες με τον ίδιο στο στούντιο. Μάλιστα. Εδώ στο στούντιο μέσα, έτσι. Ναι, μέσα στο στούντιο στη βεράντα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπέροχα. Και έχεις απέραντο χρόνο πια. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Glad that it was me. Glad that it was me, μάλιστα. Θες να μας μιλήσεις λίγο, γιατί θα το δούμε αυτό το βίντεο. Okay, το βίντεο κλιπ το έχει κάνει. Το τραγούδι το έχω γράψει το νομίζω το 76-77. Ναι. Όταν έκανα εγχείρηση στη Θεσσαλονίκη πριν 3-4 χρόνια. Prostate. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι είχες καρκίνο του προστάτη. Ναι, ναι, ναι. Και υπευλήθηκε σε. Τώρα όλα καλά. Όλα καλά, δόξα στον Θεό, ευτυχώς που βρέθηκε, γιατί αν μένε βρέθηκε του θα ήμουν σε κακή κατάσταση. Όπως και να είναι, το τραγούδι αυτόν το τραγούδι... Ήταν η αφορμή. Είναι αφορμή να κοιτάξω πίσω στη ζωή μου, μάλιστα, όταν ήμουν στην κλινική, και να σκεφτώ όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, όπως το ταξίδι της ζωής. Το ταξίδι της ζωής, την οικογένεια μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, μάλιστα, και να πω... I'm glad that it was me. Και είσαι ευλογημένος. Yes. Να δούμε παρακαλώ το βίντεο. We live in a world of love. We live in a world of crime. And there isn't anything what I've done in my life that I can say has been a waste of time. Of time, I'm doing what I think is best, but there are a few who may disagree. But as long as I've enjoyed what I've done in my life,
είσαι τυχερός και νιώθεις και ευγνώμων που ήσουν εσύ και σε όλη αυτή την πορεία, αλλά και σε αυτή την περιπέτεια της υγείας, αντιλαμβάνομαι, γιατί ναι. Είναι αυτό που σε έκανε να αναθεωρήσεις κάποια μάλιστα. Πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Θα μας αποχαιρετήσεις με ένα τραγούδι ζωντανά στο στούντιο και είναι τιμή μας να ξέρεις, γιατί όλες αυτές οι περιουδίες και οι τουρνέ σε μεγάλα στάδια σε ολόκληρο τον κόσμο που έκανες και δεις στην Ευρώπη και εδώ στην Κύπρο είχαν αποτέλεσμα. Μας τίμησαν και μας τιμούν. Και εμείς θα χαρούμε πολύ να σε ακούσουμε ιδιωτικά τώρα πια μέσα στο στούντιο, πριβέ. Μα σας ευχαριστώ. Έχει 15 χρόνια να... Δεν έχεις, live. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. 15 χρόνια. Okay. Να ακούσουμε το τραγούδι που απαγορεύτηκε. Ό,τι θέλεις. Εγώ θα σε αποχαιρετήσω. Θα σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν σήμερα εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και καλή επιστροφή πίσω στην όμορφη Θελέτρα. Θα βρεις ένα μικρό σπιτάκι μέσα σε αυτό το υπέροχο χωριό για ακόμη ένα άτομο. Για να γίνουμε τέσσερις. Εσύ η γυναίκα σου, ακόμη μια Αγγλίδα και εγώ σε μια άλλη μεριά του χωριού. Άλλη μεριά δέχομαι. Ναι, όχι μαζί. Ναι. Και να γίνουμε τέσσερις σε αυτό το χωριό. Έγινε. Για να ησυχάσει το κεφάλι μας. Τι λες. Έγινε. Παρακαλώ. Έγινε. Your own. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κιμ. Okay. Είμαστε υπερήφανοι για σένα και ευχαριστούμε για αυτή τη μουσική πορεία και όχι μόνο. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι τώρα. Για να δούμε αν το βγάλουμε αυτό το τραγούδι. Πάμε λοιπόν. So, all right, that's 3-4. De papagallo δεν μπορώ, de papagallo δεν μπορώ, de papagallo δεν μπορώ. Πήγα σε ένα σπίτι, ήταν μεγάλο, με πράσινες κουρτίνες και με παπαγάλο και η κυρία μ' άνοιξε. Με χαμόγελο στο στόμα μου έδειξε το στρώμα. Πλάγιασα αμέσως όταν βγήκα πάνω. Ήρθε και η κυρία με τον παπαγάλο και μου λέει ξαφνικά: μόνο μια φορά και ο παπαγάλος με κοιτά. Όχι, 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 απάντησα εγώ. Το παπαγάλο δεν τον θέλω, με παπαγάλο δεν μπορώ. Όχι, 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 απάντησα εγώ. Παπαγάλο δεν τον θέλω, με παπαγάλο δεν μπορώ. Κοίταξε μου λέει με χαμόγελο στο στόμα, μόνο μια φορά και άλλη μια ακόμα. Παπαγάλος τα μετρά, μόνο μια φορά και άλλη μια φορά μετά. Όχι, 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 απάντησα εγώ. Παπαγάλο δεν τον θέλω, με παπαγάλο δεν μπορώ. Όχι, 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 απάντησα εγώ. Παπαγάλο δεν τον θέλω, με παπαγάλο δεν μπορώ. Με παπαγάλο δεν μπορώ, με παπαγάλο δεν μπορώ.